Λαβρώνα, να ακούσουμε κυρίες, τον Πρωθυπουργό. Κυρίες και κύριοι, προσκεκλημένοι, φιλοξενούμενοι της πολύ σημαντικής αυτής διάσκεψης, της ευρωμεσογειακής διάσκεψης που διοργανώνεται στην Ελλάδα, να σας καλωσορίσουμε καταρχάς στη χώρα μας, να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας εδώ και να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την ευγενική σας πρόσκληση να χαιρετήσω τις εργασίες της φετινής ευρωμεσογειακής διάσκεψης. Θα ήθελα ξεκινώντας να συγχαρώ τόσο τον Πρόεδρο όσο και τα στελέχη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδας, αλλά και όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση αυτής της διάσκεψης, όντας βέβαιος για τη σημαντική της επιτυχία. Και επιτρέψτε μου να θυμίσω κι εγώ κάτι που είπε και ο Πρόεδρος πριν κατέβει από το βήμα, ότι λίγες μέρες, ένα περίπου μήνα πριν, 1,5 μήνα πριν, μια άλλη ευρωμεσογειακή διάσκεψη πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα. Άρα είναι η δεύτερη ευρωμεσογειακή διάσκεψη που πραγματοποιείται φέτος στην Ελλάδα. Η προηγούμενη ήταν σε επίπεδο αρχηγών κυβερνήσεων και αφορούσε τις μεσογειακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω ότι αποτέλεσε ένα σημαντικό γεγονός που πιστεύω θα παίξει καθοριστικό ρόλο και στον εξελισσόμενο ανοιχτό διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης. Και μια διάσκεψη που θα έχει και συνέχεια, διότι ήδη έχει αποφασιστεί η δεύτερη συνάντηση των ηγετών των χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μεσογειακών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να γίνει το Γενάρη στη Λισαβόνα. Αναφέρομαι σε αυτό διότι πιστεύω ότι και οι δύο αυτές διασκέψεις έχουν ανάλογη αφετηρία. Η Μεσόγειος, εκτός από κοινός τόπος πολιτισμών και θρησκειών, είναι και χώρος κοινών εμπειριών. Είμαστε κοινωνίες και χώρες με διακριτά χαρακτηριστικά. Τα τελευταία χρόνια έχουμε πληγεί δυσανάλογα από την οικονομική κρίση και τις πολιτικές επιλογές της λιτότητας, της υποτίμησης της εργασίας και της αποδόμησης του κοινωνικού κράτους. Είμαστε οι ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου στην πρώτη γραμμή του Σέγγεν και βιώνουμε την πίεση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών. Συνορεύουμε με την αποσταθεροποιημένη ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής. Με μία έννοια, έχουμε όλα τα θετικά αλλά και όλες τις δυσκολίες που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι κατοικούμε σε μια ευλογημένη περιοχή του πλανήτη. Σε μια περιοχή όπου πάντοτε ήταν μήλον της έρηδος, μια περιοχή όπου πάντοτε ήταν περιοχή εντάσεων και συγκρούσεων. Έχουμε συνεπώς κοινό συμφέρον, κοινό ενδιαφέρον να συνεργαστούμε για να προωθήσουμε κοινές πρωτοβουλίες και κοινές προτεραιότητες και ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και μάλιστα σε αυτή την κρίσιμη περίοδο για την Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικό το να συζητάμε μαζί, να κατανοούμε ένας τον άλλον και να προσπαθούμε να διατυπώνουμε και να υποστηρίζουμε σε κάθε φόρουμ κοινές προτάσεις για τις κοινές μας προκλήσεις αλλά και για τις προκλήσεις της Ευρώπης. Γιατί αυτή την περίοδο, κυρίες και κύριοι, δεν κρίνεται απλά η έκβαση μιας κρίσης, είτε της οικονομικής είτε της προσφυγικής. Αυτό που κρίνεται τούτη την περίοδο είναι η ίδια η συνοχή της Ευρώπης και κρίνεται από την ικανότητά της να αντιμετωπίσει με αλληλεγγύη και αποτελεσματικότητα όλες τις παράλληλες κρίσεις. Την οικονομική κρίση πάνω απ' όλα, αλλά και την προσφυγική κρίση και την κρίση εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας με την έξαρση της τρομοκρατίας. Και η Ευρώπη à la carte
που ορισμένοι εταίροι μας δυστυχώς υποστηρίζουν, στην πραγματικότητα είναι η επιλογή της μη Ευρώπης. Γιατί το κοινό σπίτι έχει και κοινές υποχρεώσεις. Δεν έχει δηλαδή υποχρεώσεις à la carte. Ακούω το τελευταίο διάστημα να γίνεται πάρα πολύς λόγος, όχι για την ανάγκη παροχής αλληλεγγύης σε όσες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ανάγκη αυτή την αλληλεγγύη, αλλά ακούω να γίνεται λόγος για τη λεγόμενη ευέλικτη αλληλεγγύη. Έναν όρο που οι τέσσερις χώρες του, οι λεγόμενες χώρες του Βίζεγκραντ, επινόησαν πρόσφατα για να δικαιολογήσουν την άρνησή τους να εφαρμόσουν τις κοινές αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων για την μετεγκατάσταση των προσφύγων, αλλά και για να δικαιολογήσουν τη ξενοφοβική πολιτική τους. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για την επινόηση ενός όρου απλά και μόνο για να κρύψουν πίσω από τις λέξεις την άρνησή τους στην αρχή της αλληλεγγύης. Και θέλω να σας θυμίσω ότι η αρχή της αλληλεγγύης είναι ο θεμέλιος λίθος της Ενωμένης Ευρώπης. Χωρίς αυτήν υπνοβατούμε, δίχως να το καταλαβαίνουμε, προς τη σκοτεινή Ευρώπη του 20ου αιώνα. Και ήδη έχουμε τα πρώτα ανησυχητικά δείγματα από την εθνική αναδίπλωση που επέφερε η αδυναμία της Ευρώπης να διαχειριστεί συλλογικά, αλληλέγγυα και συνεπώς αποτελεσματικά την οικονομική και την προσφυγική κρίση. Από την έλλειψη ξεκάθαρης πολιτικής βούλησης να τερματίσει τις πολιτικές εσωτερικής υποτίμησης, να κλείσει το δρόμο στη λιτότητα, ώστε να ανοίξει επιτέλους ο δρόμος της ανάπτυξης. Αλλά και στην προσφυγική κρίση, από την αδυναμία της να επιβάλλει τις δικές της αποφάσεις τα ίδια τα κράτη-μέλη της και να αποδοκιμάσει την ακροδεξιά παραφιλολογία για φράχτες και τείχη στην Ευρώπη, για σφράγγισμα των προσφυγικών ροών και φυσικά την αδυναμία να προωθήσει αποτελεσματικά μια πολιτική ευρωπαϊκή που να αντικαθιστά τις παράνομες προσφυγικές ροές με νόμιμες ροές, διότι αυτό αποφασίσαμε στις συνόδους κορυφής. Δεν αποφασίσαμε ξαφνικά ότι η Ευρώπη θα γίνει φρούριο. Δεν αποφασίσαμε ξαφνικά να χτίσουμε τείχη, φράχτες, σύνορα, σειρματοπλέγματα για να εμποδίσουμε κάθε πρόσφυγα που διεκδικεί να ζήσει, καταρχάς να ζήσει και δευτερευόντως να ζήσει και μια καλύτερη ζωή. Αποφασίσαμε να αντικαταστήσουμε τις παράνομες ροές με νόμιμες ροές. Αποφασίσαμε να χτυπήσουμε αποτελεσματικά τα δίκτυα της παράνομης διακίνησης, τους smugglers. Και κυρίως αποφασίσαμε να σταματήσουμε αυτή την αθλειότητα, αυτό το στίγμα στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πολιτισμό, δηλαδή τα καθημερινά φαινόμενα πνιγμών, θανάτων, αθώων ψυχών, αθώων ανθρώπων στη Μεσόγειο θάλασσα. Και βεβαίως αυτές τις αποφάσεις, θα ήθελα να επισημάνω, η Ελλάδα τις στηρεί, όπως στηρεί και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, μια δύσκολη συμφωνία, σηκώνοντας όμως δυσανάλογο σε σχέση με τις δυνάμεις της και τον πληθυσμό της βάρος από αυτή την προσφυγική κρίση. Αλλά κυρίες και κύριοι και κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα, η χώρα μας δεν τηρεί μόνο τις υποχρεώσεις της σε σχέση με το προσφυγικό. Τηρεί και τις υποχρεώσεις της σε σχέση με μια πολύ δύσκολη συμφωνία στην οποία κατέληξε μετά από σκληρή διαπραγμάτευση τον προηγούμενο Ιούλη, το προηγούμενο καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 2015. Και σήμερα μάλιστα ολοκληρώνεται και τυπικά η πρώτη αξιολόγηση, καθώς η Ελλάδα έχει τηρήσει πλήρως όλες τις υποχρεώσεις και αποδεσμεύεται και το τελευταίο σκέλος της υποδόσης των 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, 1,7 δισεκατομμύρια που αυτά θα πάνε στην πραγματική οικονομία, γι' αυτό έχει μια σημασία, όχι για να ξεπληρωθούν παλιότερα δάνεια, αλλά για ληξιπρόθεσμες οφειλές. Όμως,
Η απόφαση, η συμφωνία αυτή, αλλά και οι αποφάσεις του Eurogroup, τις οποίες, όπως είπα πιο πριν, τηρούμε απαρέγκλιτα, δεν δεσμεύουν μόνο την Ελλάδα. Δεσμεύουν και τους εταίρους μας. Και η ίδια η απόφαση του Eurogroup του περασμένου Μαΐου προσδιορίζει όχι μόνο τις υποχρεώσεις της Ελλάδας, η οποία τη στηρεί και τη στήρισε και θα συνεχίσει να τη στηρεί, αλλά και τις υποχρεώσεις των πιστωτών απέναντι στην Ελλάδα. Την υποχρέωση δηλαδή να λάβουν τα απαραίτητα και αναγκαία κοινά μέτρα για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους και την αποκατάσταση της βιωσιμότητάς του. Οι ίδιοι οι πιστωτές μας συνομολόγησαν το δικό τους χρέος προς την Ελλάδα τόσο στη συμφωνία όσο και στο Eurogroup του περασμένου Μαΐου. Και τώρα είναι η ώρα, τώρα που η Ελλάδα γυρνάει σελίδα, αφήνοντας πίσω της την επταετία της ύφεσης, και οι προβλέψεις λένε ότι και το 16 θα κλείσει με θετικό πρόσημο, πόσο δε μάλλον το 17, όπου οι προβλέψεις είναι για πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Τώρα είναι η ώρα για τη μεγάλη στροφή προς την ανάπτυξη και την ανάκαμψη. Σταθεροποιήσαμε την οικονομία και το τραπεζικό σύστημα, βελτιώσαμε την αποδοτικότητα του φορολογικού συστήματος, αποκλιμακώνουμε σταδιακά την ανεργία, 3,5 μονάδες, 1,5 χρόνο, αντιμετωπίζουμε τη διαφθορά και τη διαπλοκή και δίνουμε καθημερινά τη μάχη ενάντια στη φοροδιαφυγή με απτά αποτελέσματα. Και τώρα που μπαίνουμε με σταθερά βήματα στο στάδιο της ανάπτυξης, οι πιστωτές μας οφείλουν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Για να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους ως το τέλος του 2016. Μέτρα τέτοια που να στέλνουν ένα ισχυρό θετικό μήνυμα στη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Μέτρα τέτοια που θα ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που έθεσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο πρόεδρός της, ο Μάριο Ντράγκη, προκειμένου και η Ελλάδα να ενταχθεί, όπως οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, στο πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης το συντομότερο δυνατό, ώστε να μπορέσει το συντομότερο δυνατό να επανέλθει και στις αγορές. Με αυτές τις προϋποθέσεις, η οικονομία μας θα αποκτήσει μεγαλύτερη δυναμική, προκειμένου να πετύχει ακόμα και να ξεπεράσει τους προβλεπόμενους πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης για το 2017. Ενώ βεβαίως με αυτές τις προϋποθέσεις θα διαμορφωθούν και οι απαραίτητες εκείνες συνθήκες για την απόλυτη επιτυχία του προγράμματος, διότι ας μην ξεχνάμε, τα δύο προηγούμενα προγράμματα απέτυχαν και δεν μπορεί να επιτρέψουμε να αποτύχει και το τρίτο. Είμαι βέβαιος ότι κανείς δεν θα επιθυμούσε κάτι τέτοιο από τους εταίρους μας σήμερα στην Ευρώπη. Κανείς δεν θα επιθυμούσε νέες αναταράξεις σε μια έθραυστη ισορροπία. Σε μια περίοδο που, επαναλαμβάνω, βιώνουμε τρεις παράλληλες κρίσεις. Σε μια περίοδο που η ένταση και η αστάθεια και η αποσταθεροποίηση, ιδιαίτερα στην έθραυστη περιοχή της Μεσογείου, είναι περισσότερο από εμφανής, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην Τουρκία. Σε μια περίοδο που έχουμε μπροστά μας κρίσιμα διλήμματα, ιδιαίτερα μετά την απόφαση των Βρετανών πολιτών στο δημοψήφισμα του περασμένου Ιούνιου να αποφασίσουν να βγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε μια περίοδο που όλοι γνωρίζουμε ότι πέραν των δύσκολων αποφάσεων που έχουμε να λάβουμε μπροστά μας ως ευρωπαϊκή οικογένεια, υπάρχουν και κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις σε σημαντικές χώρες της Ευρώπης. Πιστεύω λοιπόν ότι σε αυτές τις κρίσιμες προκλήσεις και στις κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις σε σημαντικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κανείς δεν θα επιθυμούσε να μετατραπεί η συζήτηση για το ελληνικό χρέος και την ελληνική κρίση, τη δυνατότητα εξόδου από αυτήν, σε βασικό πολιτικό επιχείρημα και όπλο της ακροδεξιάς, της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς, σε αυτές τις χώρες όπου έχουν μπροστά τους κρίσιμες αναμετρήσεις. Και αυτό θα συμβεί αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της συμφωνίας. Εάν η απαραίτητη ρύθμιση αυτής της εκκρεμότητας συμφωνίας που αφορά στα συγκεκριμένα μέτρα για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους
αναβληθεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2017. Γι' αυτό πιστεύουμε, και το πιστεύουμε με σοβαρά επιχειρήματα, ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε ένα ελληνικό πρόβλημα, αλλά με ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε ένα ελληνικό ζήτημα, αλλά με ένα ζήτημα που αφορά το σύνολο της Ευρώπης, και η Ευρώπη στο σύνολό της έχει ισχυρό κίνητρο να ξεκαθαρίσει άμεσα τον ορίζοντα σε ό,τι αφορά το ελληνικό πρόγραμμα, σε ό,τι αφορά την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, στη φάση της οικονομικής ανάκαμψης και ανάπτυξης, ο ρόλος σας, ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων, όπως και της Επιτροπής σας ως θεσμικού οργάνου κοινωνικού διαλόγου και της προστασίας του ευρωπαϊκού κοινωνικού κεκτημένου, ο ρόλος σας είναι εξαιρετικά κρίσιμος. Εσείς εδώ στην Ελλάδα μάλιστα το αποδείξατε αυτό με τη συμφωνία των 5 σημείων για τα εργασιακά τον περασμένο Ιούλιο. Μια συμφωνία η οποία δέσμευσε τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου μας και προσδιόρισε τον πυρήνα της εθνικής μας θέσης στην διαπραγμάτευση και στην πρώτη αξιολόγηση, αλλά κυρίως στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης που περιλαμβάνει κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα όπως την αγορά εργασίας, εργασιακές σχέσεις. Συνδιαμορφώσατε ένα διαρκές κοινωνικό μέτωπο για το ζήτημα των εργασιακών σχέσεων, ένα μέτωπο ενεργό, πιστεύω, σε όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης και όχι μόνο. Γιατί κοινός είναι ο στόχος μας να επανέλθει η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή κανονικότητα ως προς την προστασία των εργασιακών σχέσεων και την προστασία του ευρωπαϊκού κοινωνικού κεκτημένου. Διότι δεν μπορεί, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια σωστά πράττοντας να καθιστά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις υποχρεωτικό στοιχείο της εμπορικής συμφωνίας που τούτε στις μέρες διαπραγματεύεται και εγκρίνει με μια καθυστέρηση σε σχέση με τη στάση της κυβέρνησης της Βαλωνίας, αλλά τι είναι να εγκρίνει τη συμφωνία με τον Καναδά, της εμπορικής συμφωνίας με τον Καναδά, της λεγόμενης ΣΕΤΑ, και την ίδια στιγμή να αμφισβητεί αυτό το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τις λογικές διαπραγματεύσεις, σε ένα κράτος μέλος. Αυτό είναι αδιανόητο. Αλλά η συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, για την οποία παίξατε καθοριστικό ρόλο την προηγούμενη χρονιά, δεν πρέπει να παραμείνει ως μια φωτεινή εξαίρεση εμπνευσμένης κοινωνικής συνεννόησης. Μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως υπηξίδα για μια νέα κοινωνική συμφωνία για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την αναδιανομή. Και αυτή τη νέα κοινωνική συμφωνία την έχει ανάγκη ο τόπος. Γιατί χωρίς κοινωνική συνεννόηση, χωρίς κοινωνική συμφωνία, δεν θα μπορέσουμε να επουλώσουμε τα τραύματα στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας από την πολύχρονη πια λιτότητα, από την πολύχρονη ύφεση και ακόμα περισσότερο από την απαράδεκτα για χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υψηλή ανεργία. Δεν θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το αργούν παραγωγικό δυναμικό και το υψηλού επίπεδου ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας μας. Γιατί οι επενδύσεις είναι προϋπόθεση για την οριστική έξοδο από την ύφεση και την ανάπτυξη και η ανάπτυξη είναι προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή. Αλλά και η κοινωνική συνοχή με τη σειρά της είναι η προϋπόθεση για τη σταθερότητα. Αυτές είναι οι ελάχιστες παραδοχές στις οποίες πιστεύω όμως και είμαι αισιόδοξο ότι μπορούμε όλοι να συμπέσουμε. Ώστε να βάλουμε το γρηγορότερο δυνατό μπροστά τη μηχανή της ανάπτυξης με κοινωνική δικαιοσύνη και με αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στις εργασίες της διάσκεψής σας. Σας ευχαριστώ θερμά.